πρώτα μέτρα, όπως εξαγγέλθηκαν και από την αρχική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, είναι η αποκατάσταση των αδικιών. Αυτό δεν συνιστά μεταρρύθμιση, είναι όμως απαραίτητο να γίνει. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε την ανάκληση των απολυμμένων της διαθεσιμότητας. Και ξέρετε ποιοι τελικά απολύθηκαν, έτσι δεν είναι? Αυτοί που δεν είχαν την προστασία του πελατειακού συστήματος. Οι μικροί άνθρωποι. Οι καθαρίστριες και οι σχολικοί φυλάκες. Όλοι αυτοί θα επανέλθουν. Θα προηγηθεί μια διαδικασία μίνι εθελοντικής κινητικότητας για τους που ταιριάζει το προφίλ τους στο εργασιακό με άλλες ανάγκες που έχει αυτή τη στιγμή η δημόσια διοίκηση. Αλλά όσοι δεν επιλέξουν να πάνε σε αυτές τις νέες θέσεις θα επιστρέψουν στις παλιές. Και προφανώς προχωρούμε άμεσα στην αντικατάσταση των αντισταγματικών διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου. Το δεύτερο βήμα που θα κάνουμε είναι το σύστημα επιλογής προϊσταμένων. Παρά τις επεμβάσεις αυτές που είπα, που έχουν γίνει στη δημόσια διοίκηση και έχουν ξεχωσικώσει ένα δικαιολογημένο θόρυβο, δεν πρόκειται να προχωρήσω σε μεμονωμένες επεμβάσεις ad hoc στις θέσεις προϊσταμένων. Γιατί αυτό θα στέλνει το εσφαλμένο μήνυμα ότι κάνουμε όπως οι παλιότεροι. Συνεχίζουμε τον πελατειασμό και την πατρονία. Μόνο όταν θα έχει εφαρμοστεί, θα έχει θεσπιστεί νομοθετικά νέο σύστημα επιλογής, θα προχωρήσουμε σε αντικατάσταση των προϊσταμένων. Και από εκεί μετά ερχόμαστε στην ουσία της μεταρρύθμισής μας. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα του ελληνικού κράτους? Είπα, δεν είναι το μέγεθος. Είναι η στρεβλή οργάνωση και η ανισοκατανομή του προσωπικού. Τι έγινε στον τομέα αυτό? Ασκήσεις επί χάρτου. Ο πρώτος υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης δημιούργησε 260.000 περιγράμματα εργασίας. Αυτό που λέμε job description, το προφίλ των θέσεων. Ο διάδοχός του τροποποίησε τα οργανογράμματα. Υπήρξε κάποια επαφή ανάμεσα στα 260.000 περιγράμματα των θέσεων εργασίας και στα οργανογράμματα? Όχι. Άρα προφανώς το ένα ήταν άχρηστο για το άλλο. Γιατί έγιναν τότε τα μεν και τα δε? Η απάντηση είναι απλή. Αυτά δεν έγιναν για να αλλάξει το κράτος. Αυτά έγιναν απλώς για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις κάποιες από τις αξιολογήσεις. Με λίγα λόγια, δεν έγιναν για να αλλάξουμε τη διοίκηση. Εμείς κοροϊδεύαμε τους δανειστές μας και αυτοί κοροϊδεύαν τους εαυτούς τους. Γιατί τίποτα από αυτά δεν έγιναν για να εφαρμοστούν. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει, και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει, είναι να εξετάσουμε τι ανάγκες καλύπτει κάθε Υπουργείο. Εκ του μηδενός. Όχι απλώς σε επεμβάσεις στα οργανογράμματά του. Γιατί, κακά τα ψέματα, οι θέσεις δεν υπάρχουν για να μισθοδοτούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι θέσεις υπάρχουν για να καλύπτονται συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες. Όταν θα έχουμε λοιπόν προσδιορίσει το τι ανάγκες έχει να καλύψει κάθε Υπουργείο, θα προσδιορίσουμε το προφίλ θέσεων κάθε μιας από τις θέσεις αυτές και θα ξαναθεσπίσουμε τις διαδικασίες που χρειάζονται ώστε οι ανάγκες που καλύπτει η θέση θα εξυπηρετηθούνται. Και όταν θα το έχουμε κάνει αυτό, τότε θα διαμορφώσουμε και ένα σύστημα αξιολόγησης που δεν θα έχει τιμωρητικά χαρακτηριστικά, αλλά θα εξετάζει ακριβώς το πώς ανταποκρίνεται κάθε υπάλληλος στα καθήκοντά του όταν θα έχει το προφίλ καθηκόντων για να κριθεί. Γιατί όποιος θέλει να κάνει πρώτα το σύστημα αξιολόγησης και μετά να προχωρήσει στην αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, είναι πρακτικά σαν να φτιάχνει ένα σπίτι από τη στέγη και όχι από τα θεμέλια. Και μετά θα εφαρμόσουμε μια πολιτική κινητικότητας, όχι τη δυσφημισμένη, που ουσιαστικά ήταν πρόσχημα φερετζές για απόλυση των προκατόχων μας. Η κινητικότητα δεν είναι εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής να γλιτώνει έσοδα για το δημόσιο. Για τον ίδιο, αν και αντίστροφο λόγο, που και οι διορισμοί στη δημόσια διοίκηση δεν είναι τρόπος άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Η κινητικότητα είναι ένας τρόπος να μεταφέρουμε προσωπικό από εκεί που χρειάζεται λιγότερο σε εκεί που χρειάζεται περισσότερο. Και όταν θα το έχουμε λοιπόν εφαρμόσει αυτό το σύστημα, χωρίς ανασφάλεια, εγγυόμενοι ότι κανείς δεν θα χάσει τη δουλειά του, θα ανταποκριθούμε και σε ένα άλλο αίτημα πάγιο της διοίκησης, να μην έχουμε πρόσκαιρες θέσεις στο δημόσιο που προωθούν την εργασιακή ανασφάλεια, αλλά κατά το δυνατό να εξασφαλίζουμε τη συνταγματική μονιμότητα για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Το επόμενο βήμα είναι οι μορφές κοινωνικού ελέγχου.
Εμείς την αξιολόγηση είπα ότι δεν θεωρούμε τιμωρητική. Απλώς σαν επιβράβευση των καλύτερων και σαν τρόπο επιλογής τους. Μας ενδιαφέρει όμως και ο τρόπος με τον οποίο η ίδια η κοινωνία θα αξιολογεί και θα υποδέχεται τις υπηρεσίες που της προσφέρει η διοίκηση. Για αυτόν τον σκοπό θα αξιοποιήσουμε και τα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εδώ, για να είμαι ειλικρινής και αντικειμενικός, θα πω ότι θα χτίσουμε σε αυτό που βρήκαμε, εμβαπτίζοντάς το όμως στη δική μας λογική, που είναι μια λογική γενίκευσης της διαφάνειας. Για παράδειγμα, η Διάβγεια μπορεί να συνδεθεί και με άλλες τράπεζες δεδομένων του δημοσίου και με τη λογική κοινωνικού ελέγχου που έχουμε, κοινωνικής δηλαδή λογοδοσίας της διοίκησης προς την κοινωνία. Θα προχωρήσουμε στην αξιοποίηση των ΚΕΠ, ουσιαστικά φτιάχνοντας και virtual ΚΕΠ, που θα μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτά μέσω του υπολογιστή του. Θα αξιοποιήσουμε το σύστημα σύζευξης επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, ούτως ώστε να επιτύχουμε το σκοπό της οριζόντιας διασύνδεσης των Υπουργείων και να απλοποιήσουμε και τις διαδικασίες, ώστε κανείς πια να μην χρειάζεται να αναζητά ο ίδιος πιστοποιητικά που είναι στην κατοχή της δημόσιας υπηρεσίας και μπορούν με ευθύνη των ίδιων των υπηρεσιών και με πρωτοβουλία τους να εξασφαλιστούν. Στο τέλος αυτής της προσπάθειας θα έχουμε ένα νέο υπαλληλικό κώδικα. Και τελευταίο, άφησα το ζήτημα του μισθολογίου. Είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλές αδικίες που έχουν σωρευτεί και επί των δημοσίων υπαλλήλων στην εφαρμογή των μνημονιακών νόμων και της λιτότητας της πενταετίας. Είναι εξίσου προφανές ότι δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε τώρα αυτές τις αδικίες. Αλλά με ένα νέο, πραγματικά δίκαιο και ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες τόσο της διοίκησης όσο και των δημοσίων υπαλλήλων, θέλω να ελπίζω ότι από την επόμενη χρονιά, όταν θα έχει αναρθωθεί η οικονομία, θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι και στον τομέα των οικονομικών. Αλλά θα βασιστούμε και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στο δημόσιο,